Λοιπόν, φύγαμε, πάμε στον καθηγητή πνευμονολογίας, τον κύριο Θόδωρο Βασιλακόπουλο. Υπάρχει πρόβλημα από ό,τι φαίνεται. Υπάρχει πρόβλημα. Ο καθηγητής το είχε επισημάνει τις προηγούμενες μέρες. Ναι. Να πούμε ότι είναι και διευθυντής βεβαίως στον Ερυθρό Σταυρό, ναι. Ο καθηγητής. Και τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε για το πολύ πρωινό. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Επιτρέπετε μια διόρθωση στο Ρίκος Δινάνη. Στο Ρίκος Δινάνη, συγγνώμη, καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βασιλακόπουλε. Στο Ρίκος Δινάνη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έχετε δίκιο. Καλημέρα. Λοιπόν, για να δούμε, κύριε Βασιλακόπουλε, εσείς παραμένει πολύτιμη, όπου και αντίστοιχα. Κάνατε ήδη, κρούσατε, όπως λέμε, τον κόδωνα του κινδύνου τις προηγούμενες μέρες για τους πολλούς θανάτους που έχουμε. Φοβάμαι ότι αυτοί αυξήθηκαν. Την περασμένη εβδομάδα, δηλαδή, τα στοιχεία που είδαμε, είχαμε 150-154, αν δεν κάνω λάθος, θανάτους. Φαίνεται να ξαναζούμε μια κατάσταση δύσκολη, επικίνδυνη, κύριε καθηγητά. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, στη χώρα υπάρχει μια σταθερότητα ουσιαστικά στον κορονοϊό εδώ και πολλές εβδομάδες, τουλάχιστον 6-7. Αυτό που όμως εν παραλλήλω υπάρχει είναι μια απόλυτη, να το πω έτσι, αγνόηση του προβλήματος του κορονοϊού. Ούτε, κατ' ουσίαν, ελάχιστοι ασχολούνται. Χάνουμε αυτούς τους συνανθρώπους μας κάθε εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα χάσαμε 120, τώρα 150. Όπως και να το δει κανείς, είναι ένας υπερβολικός αριθμός να χάνουμε τόσους Έλληνες, τόσους συμπολίτες μας κάθε εβδομάδα από μία νόσο. Και οι αιτίες για αυτό είναι πολλές. Καταρχήν, έχουμε πάρα πολύ μικρή προσέλευση στα εμβολιαστικά κέντρα για να κάνουμε το καινούριο εμβόλιο, το επικαιροποιημένο. Και το λέω καινούριο και επικαιροποιημένο. Γιατί όταν ο άλλος ακούει τη λέξη αναμνηστική δόση, σου λέει πόσες φορές θα κάνω το ίδιο πράγμα. Εδώ λοιπόν δεν είναι το ίδιο πράγμα. Όπως το εμβόλιο της γρίπης κάθε χρόνο αλλάζει και προσαρμόζεται στα στελέχη της γρίπης που κυκλοφορούν, έτσι έγινε και τώρα. Έχει αλλάξει το εμβόλιο του κορονοϊού. Δεν κάνουμε το αρχικό, κάνουμε ένα εμβόλιο το οποίο πιάνει τον όμικρον 5, αυτό δηλαδή τον ιό που κυκλοφορεί σήμερα στην Ελλάδα. Άρα είναι απαραίτητο να το κάνει κανείς αυτό, κύριε καθηγητά. Είναι τελείως απαραίτητο. Ναι. Μακάρι να το κάνανε οι πάντες, αλλά ιδίως αυτοί που έχουν υποκείμενα νοσήματα και που είναι πάνω από 60, πάνω από 50, θα λέγα εγώ, πρέπει τρέχοντας να το κάνουν. Είναι δηλαδή ένα βασικό μέτρο προστασίας. Αν είχαμε εμβολιάσει όσους έπρεπε να έχουμε εμβολιάσει ηλικιακά και από πλευράς υποκειμένων νοσημάτων, ούτε το 10% της θνητότητας που έχουμε δεν θα είχαμε. Δεν θα το είχαμε. Τώρα, κύριε καθηγητά, να πάμε και στο άλλο, το οποίο φαίνεται ότι προκαλεί μεγάλη ανησυχία, σε αυτό το στρεπτόκοκο α που έχει προκαλέσει και θανάτους. Στη Μεγάλη Βρετανία, δεν κάνω λάθος, υπάρχει μεγάλη έξαρση. Πόσο κινδυνεύουμε εδώ, έχει φτάσει εδώ, ποια είναι τα δεδομένα που έχουμε? Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι ευτυχώς ο κόσμος έχει ευαισθητοποιηθεί για θέματα υγείας, αλλά έχουμε φτάσει λίγο στο άλλο άκρο, στην υπερβολή. Πριν καν γίνει κάτι, πριν καν έρθει στη χώρα μας, πριν καν έχουμε πρόβλημα, το συζητάμε τόσο πολύ που νομίζω ότι δεν κάνει καλό. Θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω καθόλου, όχι για λόγους άλλους, αλλά διότι δεν είναι πρόβλημα για την Ελλάδα, δεν είναι πρόβλημα αυτή τη στιγμή για τη δημόσια υγεία. Μάλιστα. Αυτό που είναι πρόβλημα. Η γρήπη είναι πρόβλημα σε σχέση με τον κορονοϊό? Ορίστε. Η γρήπη, λέω, είναι πρόβλημα? Αυτό. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Με φέρνετε ακριβώς εκεί. Μάλιστα. Έχουμε ήδη 5 Έλληνες που διασωληνώθηκαν από γρήπη και χάσαμε έναν Έλληνα. Και εδώ στους εμβολιασμούς είμαστε πίσω. Και εδώ θα έπρεπε περισσότεροι Έλληνες να έχουν εμβολιαστεί. Γιατί δεν πάει ο κόσμος ούτε για τη γρήπη? Επειδή τα 2 τελευταία χρόνια δεν είχαμε μεγάλο πρόβλημα, δεν φοβάται πια, δεν ανησυχεί και το έχει αφήσει πίσω κι αυτό? Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει προφανώς μια κόπωση των ανθρώπων που λένε, ρε παιδί μου, κουράστηκα να κάνω εμβόλια. Ναι, ναι. Από την άλλη, υπάρχει, θα ήθελα να θυμίσω ότι οι Έλληνες κάναμε 4 εκατομμύρια εμβόλια γρήπης όταν πρωτοήρθε ο κορονοϊός. Τότε που είχαμε φοβηθεί στην αρχή, βέβαια, 4 εκατομμύρια εμβόλια κάναμε. Πρέπει λοιπόν και τώρα ιδίως οι ευπαθείς ομάδες να εμβολιαστούν. Και θέλω να πω και ένα άλλο μήνυμα. Πρέπει να πάψουν οι γονείς να φοβούνται τις απλές ιώσεις που κάνουν τα παιδάκια. Τα παιδάκια πάντα κάνανε ιώσεις. Τα τελευταία 2 χρόνια τις είχαμε ξεχάσει, γιατί είχαμε τα παιδάκια μας με μάσκες. Το μισό καιρό τα σχολεία δεν λειτουργούσαν, κάναμε τηλεκπαίδευση. Σύμφωνοι. Αυτό δεν είναι σίγουρα υγιεινό για τα παιδάκια, ούτε είναι λογικό να έχουμε τα παιδάκια μας μασκοφορεμένα συνέχεια για να μην κάνουν μια απλή ιωσούλα. Όλοι μεγαλώσαμε με ιωσούλες.
Πρέπει να κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξαναπώ ότι μιλήσαμε με τον καθηγητή, τον κύριο Βασιλακόπουλο και διευθυντή στο ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑ, να το διορθώσουμε ξανά. Και ευχαριστούμε, κύριο Βασιλακόπουλε, καλημέρα. Για την πρωινή συνομιλία. Καλημέρα, κύριε Βασιλακόπουλε.